Λέανδρος Ρακιντζής, πρώην επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης και τέος αρεοπαγήπτης δικαστικός, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Ρακιντζή, καλώς ορίσατε στο News Hub. Χάρηκα που σας άκουσα, με χαρά πάντα έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από το Ηράκλειο γιατί πέρασε σαν πρωτοδίκης και πραγματικά μου άρεσε η συνεργασία μαζί σας. Επίσης, επ' ευκαιρία να ευχηθώ και καλά Χριστούγεννα σε όσους με έχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για μας είναι και χαρά και τιμή όταν σας έχουμε εδώ στην συχνότητα του News Hub. Κύριε Ρακιντζή, πρόσφατα κάνατε μια παρέμβαση με ένα άρθρο σας σχετικά με την αμφιλεγόμενη δράση της ΒΚΟ Fight Immunity, που ο πρόεδρος ήταν ο Ιταλός Παντσέρι και εμπλέκεται στο σκάνδαλο διαφθοράς και η κυρία Καϊλή, παρότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, το λέω κάθε φορά, γιατί δεν έχει τελεσυδικήσει, που φέρεται να προωθούσε τα συμφέροντα του Κατάρ στην Ευρώπη. Με όλο αυτό ήρθε στην δημόσια συζήτηση το θολό τοπίο που λειτουργούν οι ΜΚΟ και θα θέλαμε να μας πείτε καταρχήν λίγο το ιστορικό, επειδή γνωρίζετε και το νομικό πλαίσιο, πώς δημιουργήθηκε η ιδέα για τις ΜΚΟ, πώς ήθελε το προσκήνιο και τι νομοθετικό πλαίσιο της διέπει, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Λοιπόν, ΜΚΟ σημαίνει μη κυβερνητική οργάνωση. Δηλαδή, αναφέρεται σε ένα χώρο που η κυβέρνηση, κάθε κράτος και η δικιά μας, ή δεν θέλει ή δεν μπορεί λόγω νομικού πλαισίου να λειτουργήσει. Η ΜΚΟ λοιπόν είναι non-governmental organization, είναι αγγλοσαξονική, κυρίως από την Αμερική, ένα μόρφωμα νομικό και λειτουργούσε στην Αμερική, η Αγγλία και μετά ήρθε και σε εμάς. Λοιπόν, μετά τη δεκαετία του 80 χρονικά. Ήρθε σε εμάς περίπου λίγο πριν το 2000. Mm-hmm, ναι, ναι. Ωραία. Είχαμε τότε άλλα σχηματισμού για να τρώμε λεφτά. Τώρα βρήκαμε τη ΜΚΟ για πιο πρόσφατη. Λοιπόν, γύρω στο 2000 ήρθε σιγά-σιγά. Η ΜΚΟ δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί ΜΚΟ δεν είναι νομικό μόρφωμα, είναι μια γενικότερη ονομασία διαφόρων νομικών οντοτήτων. Στην Ελλάδα, από την ονομασία κρύβονται σωματεία, ίδρυματα, ατομικές επιχειρήσεις, αστικές εταιρείες και ακόμα και ενότητες και πρόσωπα μόνο, ενότητες προσώπων. Απλώς, για να κάνεις ΜΚΟ, χρειάζεται ένα σημείο, τίποτα άλλο. Το αφημίσω, κάνεις ΜΚΟ και από εκεί και πέρα πώς δημιουργείται ΜΚΟ. Μόλις δεις εξασφαλίσεις τη χορηγία, δηλαδή βρεις το κατάλληλο πρόσωπο που θα σου δώσει λεφτά ή από το κράτος ή από χορηγία, από άτομο ή από εταιρεία, τότε η ΜΚΟ έχει το εξής. Δεν είσαι υποχρεωμένος από τον νόμο να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Απλώς αυτός που σου κάνει τη χορηγία μπορεί να σου θέσει κάποιους όρους. Δώσε μου λογαριασμό. Εγώ ήθελα να πούμε σε αυτό το σημείο ότι πολύ κοντά χρονικά και πριν και μετά το σκάνδαλο του Κατάρ έχουμε και άλλα σκάνδαλα με ΜΚΟ και κυρίως στη ΜΚΟ. Πάρα πολλά. Κυρίως ΜΚΟ που εδράζονται στο χώρο της διαχείρισης των μεταναστών, έτσι. Δηλαδή η Human Rights ήταν μία από αυτές. Πριν από αυτά είχαμε το σκάνδαλο της αποναρκοποίησης. Ξοδευτήκαν 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να βγάλουμε τις νάρκες από το νεύρο και δεν βγάλαμε ούτε μία νάρκα. Φάγαρα προς 8,5 εκατομμύρια για να βγάλουμε τις νάρκες και δεν βγάλαμε κάποια νάρκη. Καταδικαστήκαν κάποιες φυλές, ξέρεις. Τα 5 χρόνια στην Ελλάδα σημαίνει στους 6 μήνες έξω με διάφορες προφάσεις. Μετά είχαμε το σκάνδαλο της Ελλαγίας, της Αρχιεπισκοπής. Εκεί φάγαμε 5,5 εκατομμύρια για να στείλουμε κοτόπουλα στο Ηράκλειο που γινόταν Ιράν-Ιράκο πόλεμος. Και στείλαμε 5,5 εκατομμύρια κοτόπουλα τα οποία δεν πήγαν ποτέ στο Ιράκ. Και εκεί καταδικαστήκανε, αλλά καταδικαστήκανε τόσο αργά. Γίνονται μετά 10-15 χρόνια που ο κόσμος δεν δίνει καμία σημασία ούτε την καταδίκη. Ρωτάει γιατί καταδικάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτές είναι δύο μεγάλες. Όταν ήμουν γενικός επιθεωρητής, έψαξα από το 2006
στην Ελλάδα δεν υπήρχε καμία, δεν τα είχαμε καταγράψει, δεν είχαμε καταγράψει ποιος είναι και όχι είχαμε, δεν ξέραμε. Άρχισαν να τις καταγράφω σιγά σιγά. Το μόνο λοιπόν που έκανα, ζήτησα από τη γραμματεία πληροφορικής τι ΜΚΟ, τι αφημία έχω δώσει σε ΜΚΟ. Μου στείλανε πάνω από 3.000 ΜΚΟ και δεν μου τα στείλανε αφημία, δεν μου τα στείλανε ΜΚΟ. Από αυτές οι οποίες μου βάζανε και τα λεφτά μέσα, ήταν για, αυτές, για τα σημαντικά ποσά, βρήκα 600. Άλλες ήταν μικροποσά, δηλαδή ο υπουργός έφτιαχνε, έδινε σε ένα κομματάρχη του για να κάνει στο χωριό ένα φεστιβάλ χορού, ξέρω εγώ. Έφτιαχνε άλλο ένα ΜΚΟ, ήταν το φεστιβάλ. 10-20 χιλιάρικα δεν μπορούσα να τα ψάξω αυτά, ούτε αξιζόμενο, ούτε υπάρχει τίποτα, διότι δεν κρατάνε τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, ψάξανε 600 ΜΚΟ. Έδωσε εντολές στη ΔΟΗ να τις φτιάξουν. Οπότε πήρα μια εντολή, μια παραγγελία, μου σταματήσαν το Υπουργείο Οικονομικών το έλεγχο, διότι λέει τους χαλάω τον προγραμματισμό. Mm. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα βγάλανε το ΔΟΗ, γιατί έφυγα μετά το 2016. Έφυγα από Γενικός Επιθεωρητής, δεν ξέρω τι συνέχεια. Αν την βάλω όμως, αν βγήκε κανένα πόρισμα. Γενική Αρχή, ποτέ ούτε ένα ευρώ από τα λεφτά που δοθήκανε παράνομα στη ΜΚΟ δεν επεστράφει. Γενική Αρχή. Δεν ξέρω τέτοια περίπτωση φαγωθήκανε, καλοφαγωμένα που λένε. Μας μιλάτε για ένα πλαίσιο, μάλλον μια προσπάθεια ελέγχου που κάνατε επί των ημερών σας στη δημόσια διοίκηση για τις ΜΚΟ οι οποίες δράζονται στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει όμως με τις ΜΚΟ οι οποίες είναι από το εξωτερικό και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα? Θα πάνε και σε αυτές. Mm. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια καταγραφής των ΜΚΟ μόνο για τους μετανάστες. Στο Υπουργείο λοιπόν Μεταναστεύσεως έγινε μια καταγραφή των ΜΚΟ που ασχολούνται με τους μετανάστες. Σε φτάνουν λοιπόν εδώ, είχαμε δύο μεγάλα σκάνδαλα. Το ένα σκάνδαλο ήταν με το παιδάκι στον Εύρο που στη λέγανε αυτή τη ΜΚΟ. Η Human Rights 360. Το Human Rights ήταν μεγάλο σκάνδαλο αυτό, διότι μας εξέτησε διεθνώς, μας εξέτησε. Ότι αφήσαν τα παιδιά, ενώ ήταν ψεύτικο το 38 συνήθεια το Εύρο. Και το άλλο σκάνδαλο είναι με τον Δημήτρα τον δικηγόρο, με τους μετανάστες που προχθές άσκησε δίωξη κατά αυτού. Λοιπόν, για τους μετανάστες έχουμε καταγραφή. Για τις άλλες ΜΚΟ, από ό,τι ξέρω, η αρχή διαφάνεια τους ψάχνει, δεν ξέρω κατά αποτέλεσμα πότε έχει φτάσει. Δεν έχω ακούσει τίποτα άλλο. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές ΜΚΟ και συνέχεια γίνονται, αρκεί να βρεις τον κατάλληλο να σου δώσει χορηγία. Να πούμε, για να περάσουμε λίγο σε αυτό, στις ΜΚΟ οι οποίες είναι στο, από το εξωτερικό, οι οποίες εδράζουν όμως στην Ελλάδα. Πώς ελέγχονται αυτές οι ΜΚΟ? Αυτές δεν ελέγχονται οι ΜΚΟ από κανέναν. Δεν ελέγχονται. Ας πούμε και η ΜΚΟ του Κιβωτό του Κόσμου, τι λέει ΜΚΟ, δεν είναι ΜΚΟ. Εμείς τι λέμε ΜΚΟ, είναι μια αστική εταιρεία του παπά. Η αστική εταιρεία δεν ελέγχεται κανένα. Ελέγχεται μόνο από τον δωρητήριο, τον χορηγό. Γιατί, τι έκανε στα λεφτά. Το κράτος επενεύει λόγω ξεπλήματος άλλο και είναι ποινικό αδικήμα. Αλλά αυτό δεν είναι έλεγχος τι έγινε τα λεφτά. Είναι άλλα, ποινικά αδικήματα, ξέπλυμα, υπαξαιρέσεις κτλ. Καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο ελέγχου των ΜΚΟ. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να ελέγξει λόγω του αυτοδιοικήτου από το Σύνταγμα μια αστική εταιρεία. Μόνο όταν έχει καταχρηστεί δημόσια λεφτά. Αλλά δεν υπάρχει πάλι το νομικό πλαίσιο να του πει το κράτος σου δίνω τόσα να κάνει αυτό το έργο και δώσε μου λογαριασμό. Εδώ έχουμε φτάσει ΜΚΟ να παίρνουν λεφτά από το κράτος για να κάνουν μελέτη πώς θα γίνει η καλλιέργεια ντομάτα στη Δαχομέη. Ξέρετε που είναι η Δαχομέη, πάνω από τη γυμνερία ένα κρατήδιο. Γελάω γιατί τώρα, κύριε Ρακιτζή, μου ήρθε στη σκέψη ο συγγραφέας, ο Γιώργος Καραμπελιάς, είχε δημοσιεύσει πιο παλιά, που είχε αναφερθεί πάλι σε σκάνδαλα με ΜΚΟ, ένα άρθρο και μου ήρθε στη μνήμη τώρα με αυτό που είπατε, ότι ανακατεύεται μέχρι για την καλλιέργεια ντομάτας. Ο τίτλος του άρθρου που είχε, ο τίτλος έλεγε ότι όταν το κράτος λειτουργεί σαν ΜΚΟ,
οι ΜΚΟ λειτουργούν σαν κράτος. Πάντως, για την ιστορία να πούμε ότι η Human Rights, επειδή ενδεχομένως οι ακροατές μας μπορεί να μην το θυμούνται, ήταν μια ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταναστών, τη διαχείριση δηλαδή, και έπλασε ένα μύθο ότι με την νεκρή Μαρία, ότι πέθανε ένα παιδάκι με 38 μετανάστες που είχαν, ήταν σε εγγυσίδα του Εύρου. Μας εξέφθη άσχημα διαδό. Ο Σπίγκιν είχε ένα αφιέρωμα, το οποίο τώρα το αφήρωσε, αλλά η ζημιά έγινε. Και ένα μήνα... και ο Ερντογάν επιχειρήματα μας κατηγόρησε. Και ένα μήνα αργότερα έβγαλε ανακοίνωση ότι ήταν ασφαλμένη η πεποίθηση, ας πούμε, ότι οι μετανάστες... Ναι, η ζημιά έγινε. Η ζημιά είναι. Και αυτό που είπατε με τον δικηγόρο του Δημητρά, που είναι με δύο ΜΚΟ, αυτό αξίζει να αναφερθούμε για το παρατήριο, για το ελληνικό παρατηρητήριο των συμφωνιών του Ελσίκη και για την Aegean Boat Report. Είχαν κάνει μηνύσεις στο ελληνικό κράτος. Είχαν διασύρει πάλι εκεί το ελληνικό κράτος στο εξωτερικό, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και τον αφήναμε να φοβούνται και να διώξεις. Ο άνθρωπος βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα και τον αφήνουμε και τον χρηματοδοτούμε και από πάνω ενδεχομένως. Και τώρα διώκεται λοιπόν, η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, έτσι, εξέπλημα μαύρο χρήματος. Η εγκληματική οργάνωση στην ΚΟΜΕ τους μετανάστες. Του προωθούσε μετανάστες. Κύριε Ακητζή, κλείνοντας ήθελα να στο άρθρο λοιπόν, σας... Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, πρέπει να επιτακτική ανάγκη να μπουν κανόνες λειτουργίας στο ΜΚΟ. Δεν ξέρω τι θα κάνει το κράτος. Πρέπει να βάλει άμεσα κανόνες πώς θα λειτουργούν οι ΜΚΟ. Πώς θα παίρνουν τα λεφτά και πώς θα δίνεται ο λογαριασμός. Όχι πάντα λεφτά. Και μιλωθεί στο λογαριασμό. Μα πώς θα αποδίδεται και να υπάρχει ένα αξιόλογος, αξιόπροστος μηχανισμός να τους ελέγχει. Δεν υπάρχει μηχανισμός να τους ελέγχει. Μα αυτό ήθελα να καταλήξω, γιατί ήρθε ο ίδιος αριοπαγήτης, οπότε το νομικό πλαίσιο το ξέρετε καλά, το υπάρχουν. Πάντως στο άρθρο σας, έτσι όπως κλείνετε, θέλω να κλείσουμε για την εκπομπή μας, ήδη με αφορμή το σκάνδαλο του Κατάρ, η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οργανισμοί της έχουν βάλει μπροστά να το καθαρίσουν το τοπίο. Συμφωνώ. Και σε αυτό θέλω... Αυτό είναι σοβαρό κράτος. Εμείς δεν το βάλαμε μπροστά ακόμα. Μάλιστα. Τι μηχανισμοί πρέπει να το καθαρίσουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν? Εάν δεν το καθαρίσουν θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι πάρα πολλά τα σκάνδαλα και εμπλέκονται και πολλοί δικοί μας. Και ενδεχομένως θα μας κρατήσει για μεγάλο διάστημα όλη αυτή η ιστορία και ενδεχομένως να μάθουμε, να αγκαστούμε να μάθουμε και γαλλικά. Μάλιστα. Κύριε Ακητζή, θέλετε να σας ευχαριστήσω θερμά. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι καλά Χριστούγεννα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ.